Στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είπαμε και πριν, ο πρωτοσύγγελος Ιεράς Μητρόπολης Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου, ο αρχιμανδίτης πατήρ Ιερώνυμος Σχίζας. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε. Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και ερχόμαστε σε εσάς για ευχάριστα. Έχουμε την επέτειο της απελευθέρωσης. Είχαμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές στις 8 Οκτωβρίου και γι' αυτόν τον λόγο θα έχουμε τώρα τις εκδηλώσεις την Κυριακή, έτσι δεν είναι? Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, βεβαίως, θα γίνουν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Λίμνου από τον τουρκικό ζυγό. Οπότε θα έχουμε την επίσημη δοξολογία, η οποία θα γίνει στο Μητροπολιτικό σας ναό. Η επίσημη δοξολογία θα γίνει στο Μητροπολιτικό ναό, μετά θα γίνει η κατάθεση στεφάνων στο ιερό της πόλεως της Μύρινας και εν συνεχεία η στρατιωτική και μαθητική παρέλαση. Είναι στολισμένη η πόλη, έχουμε βάλει τις σημαίες έτσι για να φανταστούμε και την εικόνα λίγο τώρα. Ναι, βεβαίως. Η πόλη είναι σε μια εορταστική ατμόσφαιρα, η οποία θα κορυφηθεί βέβαια την Κυριακή με τις παρελάσεις και του τμήματος του στρατού που είναι στο νησί μας, αλλά και των μαθητών και μαθητριών της Λίμνου. Είναι πάντως χαρούμενες στιγμές και προφανώς και ο κόσμος θα συμμετέχει σε αυτές. Θα έχουν και καλό καιρό από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι. Οπότε νομίζω η μέρα αυτή. Νομίζω όλα συνεργούν στο να έχουμε ένα λαμπρό εορτασμό για να τιμήσουμε αυτή τη μεγάλη ημέρα και για το νησί μας αλλά και για την πατρίδα μας ολόκληρη. Είχαμε πατέρα Ιερώνυμε και εορτασμούς και στον Αϊστράτη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βεβαίως. Είχαμε χθες, γιατί ο Άγιος Ευστράτιος απελευθερώθηκε 18 Οκτωβρίου. Έτσι, να πούμε ιστορικά ότι το νησί της Λίμνου είναι το πρώτο το οποίο ελευθερώθηκε κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων και μετά ακολούθησαν όλα τα νησιά και οι πόλεις βέβαια της Μακεδονίας. Εμείς να ευχηθούμε χρόνια πολλά, μεγάλη μας χαρά πραγματικά, να ζητήσουμε και την ευχή του Σεβασμιωτά, το οποίο συνοδεύει τον Παναγιώτατο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Βεβαίως, βρίσκεται στο Μονακό σήμερα, έτσι, μαζί με τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη και εμείς σας ευχαριστούμε που κάθε φορά μας προβάλλετε και ενισχύεται έτσι το φρόνημά μας εδώ, και το θρησκευτικό και το εθνικό. Σας ευχαριστούμε εμείς. Την ευχή σας. Σήμερα, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο πρωτοσύγκλος Μητρόπολης Λίμνου, λοιπόν, και πήγαμε εκεί γιατί γιορτάζουν στον Αϊστράτη, γιόρτασαν χθες βέβαια, είχαμε τις εκδηλώσεις εκεί. Και θα έχουμε την Κυριακή, όπως γίνεται πάντα, εκεί στο Φρούριο της Μύρινας, θα έχουμε την έπαρση της σημαίας, στρατιωτικό τιμητικό άγημα. Πολύ όμορφες στιγμές λοιπόν, γιορτάζουν τα νησιά μας, γιορτάζει η Βόρεια Ελλάδα, ένας γιορτινός μήνας, ο Οκτώβριος, ηρωικός μήνας, κάθε μέρα έχουμε και μια εκδήλωση βέβαια. Την Κυριακή να πούμε ότι θα έχουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Χαλάστρα, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας Ναούς και Καμπανίας, κ. Παντελεήμονα Ναχωροστατή, καθώς έχουμε τα Ελευθέρια της Χαλάστρας, λίγο πριν τα Ελευθέρια της Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα να πάρουμε μια μικρή ανάσα και να περάσουμε στην επικαιρότητα.